Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη, σκασμένη. Ο λόγος είναι προφανής, ότι έχουμε ζήσει ήδη έναν χρόνο καταπιεσμένοι σαν καλλιτέχνες, από όλες τις απόψεις. Δεν έχουν βρει τον τρόπο να επιβιώσουν σαν κλάδος. Έπρεπε, είναι η ευθύνη τους, είναι ξεκάθαρα ευθύνη. Ένα κράτος πρόνοιας πρέπει να έχει προνοήσει για κάτι τέτοιο ή τέλος πάντων να προλάβει να προνοήσει μετά από τον πρώτο, τον δεύτερο μήνα, τον τρίτο μήνα. Όπως είπε και ο Εμίλιος, έχω φίλους μου στο εξωτερικό, στη Γαλλία, στην Ισπανία, ανθρώπους των τεχνών και καλλιτέχνες και ηθοποιούς και μουσικούς, οι οποίοι ζουν με επίδομα κανονικότητα. Δηλαδή, βεβαίως το κράτος είχε προβλέψει και πριν. Δηλαδή, ένας ηθοποιός, ας πούμε, στη Γαλλία, άμα έκανε 40 παραστάσεις το χρόνο, ζούσε με μισθό μηνιαίο από το κράτος. Δηλαδή, το κράτος τον επιδοτούσε και ζούσε από μόνος του, έτσι, για να μπορέσει να συνεχίσει να δημιουργεί την τέχνη του. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Αυτή βέβαια τώρα, αυτά τα κράτη, που ήταν κράτη πρόνοιας λίγο πιο μεγάλη μέρη μας στον πολιτισμό, τώρα αποδεικνύονται πολύ στεναρά σε σχέση με τους καλλιτέχνες. Δηλαδή, οι άνθρωποι ζουν κανονικότατα, με μισθούς κανονικούς. Δεν πεινάει κανείς, κανείς δεν ζητιανεύει, κανείς δεν είναι στην αναμονή και κανείς δεν νιώθει ότι είναι ο τελευταίος τροχός της αμάξης, όπως νιώθουν όλοι οι καλλιτέχνες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Αυτό το κράτος λοιπόν μας έχει κάνει να αισθανόμαστε ότι δεν προσφέρουμε και τίποτα σημαντικό, βρε αδερφέ. Τα πιο βασικά πράγματα είναι να φάμε, να πάμε στους γιατρούς κτλ. Και μέχρι και την παιδεία την έχουν κάνει δεύτερο και τρίτο αγαθό. Όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι νωρίτερα, αυτό δείχνει το κατά πού κοιτάει αυτή η κυβέρνηση και με το ποιον τρόπο οργανώνει τη δράση της. Ένα επίσης μεγάλο αγκάθι που υπάρχει μέσα μου και δεν μπορώ πια να το συγκρατήσω γιατί πλέον ξεπερνάει την λογική μου, είναι ο τρόπος με τον οποίο εκδηλώνει την εξουσιολαμία της αυτή η κυβέρνηση με κάθε τρόπο. Εγώ πιστεύω πια ότι δεν κρατάει καν τα προσχήματα. Αν το κάναμε έργο αυτό και το παίζαμε εμείς οι φίλοι, θα μας λέγατε τι λέτε ρε παιδιά, δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνεται να υπάρχει μια τέτοια παραφιλολογία, ένα τέτοιο σκάνδαλο που να αφορά τέτοιο θεσμικό πρόσωπο με τέτοιες βαριές κατηγορίες, είτε στον εισαγγελέα, είτε χωρίς εισαγγελέα, είτε έχουν παραγραφεί, είτε δεν έχουν παραγραφεί, κοροϊδευόμαστε. Μιλάμε για πράγματα πάρα πολύ μεγάλα, πάρα πολύ σοβαρά και δεν έχει ανοίξει ούτε. Δεν έχουν πει τίποτα. Δεν έχουν ενημερώσει για τίποτα για ένα θεσμικό πρόσωπο που εγώ και εσύ πληρώνουμε. Μας κάνουν συνένοχους σε ένα έκος, σε έναν εφιάλτη που δεν καταλαβαίνουμε. Κανείς δεν μας λέει τίποτα. Οφείλουν να μας ενημερώσουν. Επίσης, ένα κράτος πρόνοιας, ο αρχηγός του κράτους, οφείλει να ανοίξει την αγκαλιά του και τη δύναμή του, όπως είπε πριν ο πρόεδρος, και να πει: μιλήστε, είμαστε εδώ. Πώς θα γυρίσει να μιλήσει ο άλλος ο άνθρωπος, όταν ξέρει ότι και που μιλάνε, δεν έχει πάρει καν ο εισαγγελέας ένα τηλέφωνο με το πρόσχημα ότι έχουν παραγραφεί τα αδικήματα. Είναι εγκληματικό. Είναι εγκληματικό, είναι πέρα από κάθε φαντασία. Και δεν φτάνει. Αυτό είναι το καρκινάκι στην τούρτα βεβαίως. Δεν είμαστε τρελοί όλοι που λέμε, μα τι είναι αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν. Είναι μια αλληλουχία πραγμάτων που έχει ξεκινήσει από την αρχή. Το γεγονός ότι με το που πήρε η κυβέρνηση στα χέρια της όλη την δύναμη και την κατάσταση, άρχισε να θυσπίσει και να βάζει ανθρώπους δικούς της σε όλες τις θέσεις κλειδιά. Έκανε ανάθεση, άλλαξε τους νόμους για να εγκαταστήσει αυτόν τον άνθρωπο μέσα σε αυτή την καρέκλα. Σαν να είναι αδικημένος από τη ζωή και όχι, εμείς θα τον βάλουμε. Ναι, δεν, εγώ δεν αντιλέγω. Εγώ αναγνωρίζω το έργο του άνθρωπου αυτού. Όπως όλοι μας φανταζόμαστε, κανείς δεν αντιλέγει ότι είναι ένας μεγάλος καλλιτέχνης. Αλλά δεν μπορεί. Εγώ, για να αγοράσω ένα αμάξι, ένα μεταχειρισμένο αμάξι, θα στείλω αυτόν που έχει το συνεργείο μου να πάει να το τσεκάρει, θα κοιτάξω τα πάντα, θα κοιτάξω να δω τι ψέματα μου έχουν πει, αν έχει τρακάρει. Εγώ, που είμαι μια άσχετη, μια απλή πολίτης, που πάω να αγοράσω ένα αμάξι. Μια ολόκληρη κυβέρνηση δεν έκανε μια έρευνα να δει ποιον άνθρωπο θα θεσπίσει έτσι κιόλας με ανάθεση. Είναι ένα, σαν να το λέμε, θράσος. Και το μεγαλύτερο θράσος απ' όλα είναι που δεν έχει και κανείς αυτή τη στιγμή να πει ότι παιδιά, ναι, κάναμε αυτό το πράγμα, δεν γνωρίζαμε
δεν ξέρω τι, γνωρίζαμε, δεν ξέρω τι, δεν θα πάρουν μια θέση και να πούνε ότι από εδώ και πέρα δημιουργούμε έναν δρόμο που να μπορείτε να έρθετε να μιλήσετε, να ξαναθεσπίσουμε νομοθεσίες και να βρούμε την άκρη πάλι. Αυτή τη στιγμή μας αντιμετωπίζουν όλους σαν τα παραπέδια, σαν τους ανθρώπους που δεν έχουν και καμία σημασία, μωρέ, γιατί εμείς είμαστε οι άνθρωποι που κάνουμε κουμάντο, εμείς, δεν χρειάζεται να ξέρετε εσείς, εμείς καταλαβαίνουμε, εμείς θα τα κάνουμε, Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει. Είναι αδιανόητο και είμαστε όλοι μας και κοιτιόμαστε και λέμε, είναι δημοκρατικό πολίτευμα αυτό. Είναι τρόπος αυτός να συμπεριφέρεσαι στους πολίτες σου. Είναι δυνατόν να μην μπορείς να πάρεις την ευθύνη από τους ίδιους τους νόμους που εσύ αφαίρεσες ή θέσπισες ξανά από την αρχή. Χάνεται, το μυαλό μου χάνεται. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν να μπορούν να βρουν με αυτόν τον τρόπο, βιάζοντας κάθε δημοκρατικό αξίωμα, κάθε δημοκρατική έννοια που μπορεί να έχει στο μυαλό του ένας πολίτης. Εγώ αυτή τη στιγμή νιώθω ότι μας εξουδετερώνουν, μας αδικούν πάρα πολύ. Δεν είναι δυνατόν να μην μπορεί να πάρει κάποιος μια θέση σε αυτό. Βγήκε η πρόεδρος της Δημοκρατίας και είπε ότι παρακαλώ να κάνουμε κάτι, να κάνουμε αυτό και τελείως. Είναι δυνατόν τρεις εβδομάδες μετά να πρέπει να βγει η πρόεδρος της Δημοκρατίας να βάλει λίγο κάτω τα δημοκρατικά πλαίσια και να πούμε ότι παιδιά, έχουμε δημοκρατία, δηλαδή ο άνθρωπος είναι θεσμικό πρόσωπο, τον πληρώνουν οι πολίτες, πρέπει να λογοδοτήσετε, πρέπει να μιλήσετε. Είναι ντροπή, δεν ξέρω πώς αλλιώς θα το εκφράσω. Και δεν είναι μόνο αυτό ντροπή, είναι ντροπή όλο το πλαίσιο στο οποίο έχουν κινηθεί. Θεσπίζοντας και βάζοντας σε όλες τις κέραιες θέσεις δικούς τους ανθρώπους, τριπλασιάζοντας τους μισθούς, τριπλασιάζοντας τα πάντα, κάνοντας πιο εδραιωμένο το βασίλειο. Χωρίς να έχουν, δεν να λογοδοτήσουν σε κανένα. Η αντιπολίτευση δεν έχει μέσο να μιλήσει, δεν έχει δρόμο να διαβεί που λέει και το τραγούδι, δεν έχει κανένα τρόπο να εκφραστεί. Εγώ δεν μπορώ να αισθανθώ ότι είμαι σε δημοκρατικό πολίτευμα όταν η αντιπολίτευση δεν έχει τρόπο να μιλήσει, όταν οι νόμοι περνιούνται νύχτα και ψηφίζονται από μόνους τους και τους εγκρίνουν και πάνε και μέσα στο χιονιά πάλι κάνανε πόσους νόμους μόνοι τους και φεύγει, ας πούμε, η αντιπολίτευση, τους λέει, έφτασαν στο αμήν, ας πούμε, φτάσατε στο αμήν και τους είπατε, εντάξει, κάτω τι θέλετε, θα σας κρατάμε και το φανάρι. Μόνοι σας τα λέτε, μόνοι σας τα ψηφίζετε, μόνοι σας, δεν θα είμαστε και εμείς μάρτυρες όλο αυτό. Κάντε το μόνοι σας. Διάστε μόνοι σας τη δημοκρατία, δεν θέλουμε εμείς να είμαστε συνένοχοι. Δηλαδή, συγγνώμη που είμαι έτσι, αλλά... Μια χαρά είσαι. Ηλεκτρικά το ίσως είναι λίγο παραφέρομαι, αλλά νομίζω ότι δεν είναι το πρώτο πρόβλημα. Ο κύριος και ο κάθε κύριος που έχει διαπράξει ένα έγκλημα ή οποιοδήποτε έγκλημα, αν το έχει διαπράξει δεν ξέρω τι, θα λογοδοτήσει αυτός με την ώρα του και με τον τρόπο του. Τα θεσμικά πρόσωπα όμως και αυτοί που τα εγκαταστήσανε στη συνείδησή μας και στην καθημερινότητά μας, πρέπει να λογοδοτήσουν. Είναι αυτονόητο. Μα πώς δεν είναι αυτονόητο. Είναι αυτονόητο. Και ο λόγος για τον οποίο δεν έχει γίνει αυτό δεν είναι γνωστός ακόμα. Και ακόμα περιμένουμε. Εχθές ο άνθρωπος, ένας από αυτούς, βγήκε και μίλησε στη τηλεόραση. Τον είδε ο κόσμος. Μιλάει πάλι για ένα πρόσωπο σαν να μην υπάρχει. Ο τάδε, ο σκηνοθέτης, θεατράνθρωπος, δεν ξέρω εγώ τι. Ενώ οι άλλοι διασύρονται από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ένας διαχωρισμός, μια κατάσταση που δεν καταλαβαίνει κανείς ή μάλλον καταλαβαίνει κανείς, αν σκεφτεί λίγο καλύτερα.